Καλώς τους και καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο σπίτι μου, στη κουζίνα μου και στο κανάλι μου, στο οποίο κάθε Κυριακή στις 9.30 θα βρίσκεται καινούρια θέματα και κάθε Δευτέρα θα με βλέπετε live με το μενού της εβδομάδας και πάρα πολλές χρήσιμες ιδέες και συμβουλές που αφορούν την κουζίνα. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι η Σμαράγδα. Εάν σας αρέσει το βιντεάκι μου, θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε εγγραφή στο Σμαράγδας Beauty Secrets, πατώντας και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα βιντεάκια που ανεβάζω. Και να σας πω ότι θα με βρείτε και στο Instagram Σμαράγδα Κύρογλου και στο TikTok Σμαράγδας Beauty. Επίσης να σας πω ότι σήμερα θα σας δώσω μια συνταγή που έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό υποσχεθεί. Μια πεντανόστιμη πατατοσαλάτα, τόσο διαφορετική, τόσο απλή όμως, η οποία θα σας ξετρελάνει. Έβαλα λοιπόν την ποτήτσα μου και πάμε να σας δείξω βήμα-βήμα πώς θα κάνετε την πιο νόστιμη πατατοσαλάτα που έχετε φάει. Τη συνταγή αυτή μου την έχει δώσει η φίλη μου η Κατερίνα, η οποία μου έδωσε επίσης και την κάπαρη, βασικό συστατικό για τη συγκεκριμένη σαλάτα. Βέβαια, έχω να πω το εξής: επειδή η σαλάτα αυτή είναι πραγματικά μαγεία, αξίζει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο, να το κοινοποιήσετε σε φίλες και σε φίλους γιατί θα αρέσει πραγματικά. Και αν έχετε θέμα με την κάπαρη, μείνετε μέχρι το τέλος, διότι θα σας έχω και ένα άλλο μυστικό συστατικό, το οποίο σίγουρα μπορεί να την αντικαταστήσει. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 200 γραμμάρια μαγιονέζα, 4 κουταλιές σούπας κρέμα γάλακτος για όλες τις χρήσεις, λίγο πιπέρι, 3 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 1 κουταλιά της σούπας κάπαρη ή το υλικό που θα δούμε για να την αντικαταστήσουμε σε περίπτωση που δεν σας αρέσει και ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, όχι στο μούλτι, ψιλοκομμένο, ε! Εννοείται φυσικά τις πατάτες, οι οποίες είναι 1 κιλό. Και τις οποίες έχω κόψει σε μέγεθος, όπως βλέπετε, ένα μεγάλο κυβάκι, όπως τις κόβουμε για την πατατοσαλάτα. Τις έχω βράσει, ιδανικά πρέπει να είναι βρασμένες τόσο όσο τις βράζετε επίσης για γενικά την πατατοσαλάτα σας. Και εγώ προσωπικά τις βράζω σε αλατισμένο νερό, τόσο αλατάκι όσο αρέσει στις γεύσεις μου. Εάν δεν θέλετε σε αλατισμένο νερό, τότε μπορείτε να προσθέσετε αλάτι όταν βάλουμε και το πιπεράκι. Θα ήταν όμως τέλειο να ρίξετε το αλάτι την ώρα που βράζουν οι πατάτες, γιατί πραγματικά γίνονται νομίζω λίγο πιο νόστιμες με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης το αλάτι λιώνει μες στο νερό και απορροφάτε καλύτερα από όλη την πατάτα. Στις πατάτες μας λοιπόν, οι οποίες είναι έτοιμες, βρασμένες, στραγγισμένες και εννοείται έχουν κρυώσει, θα ρίξω μέσα το κρεμμύδι μου, ένα κρεμμύδι, 3 κουταλιές της σούπας από το μαϊντανό, ψιλοκομμένο μαϊντανό, λίγο πιπέρι. Το πιπέρι είναι σύμφωνα με τα γούστα σας, αλλά λίγο πιπεράκι το θέλει. Και στο σημείο αυτό θα βάλω και μια γενναία κουταλιά της σούπας κάπαρη. Λοιπόν, την κάπαρη αυτή που την έφερε η φίλη μου Κατερίνα, όπως σας είπα, από τη Σαντορίνη που έχουν καταπληκτική κάπαρη. Φυσικά όμως μπορείτε να βρείτε και οπουδήποτε στο σούπερ μάρκετ, στο εμπόριο. Και στο σημείο αυτό ανακατεύω πάρα πολύ απαλά. Ανάλαφρα θα λέγαμε. Λοιπόν, πολύ ελαφρά, ίσα δηλαδή, ανοίγω, ξανοίγω τα υλικά. Λοιπόν, τώρα, είπαμε ότι μπορεί να μας αρέσει η κάπαρη, γιατί η αλήθεια έχει μια πολύ ιδιαίτερη γεύση. Εάν δεν θέλετε, είτε μπορείτε να προσπεράσετε αυτό το βήμα, είτε να το αντικαταστήσετε με αγγουράκι τουρσί. Αυτό το οποίο είναι στο βάζο, το βρίσκουμε επίσης στα σούπερ μάρκετ. Εάν επιλέξετε να βάλετε αγγουράκι τουρσί, τότε θα μου το ψιλοκόψετε και θα χρησιμοποιήσετε 3 αγγουράκια, όχι παραπάνω. Κάπαρη αλήθεια, η συνταγή λέει ένα κουτάλι της σούπας, εγώ πάντα συμπληρώνω λίγο παραπάνω, γιατί εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και φυσικά να ευχαριστήσω και τη φίλη μου την Κατερίνα και για τη συνταγή που μου έδωσε και για την κάπαρη από τη Σαντορίνη. Και πάμε να βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η μαγεία πατατοσαλάτα. Σε ένα μπολ λοιπόν θα ρίξω τη μαγιονέζα μου, τη μουστάρδα μου, το ελαιόλαδο και την κρέμα γάλακτος. Θέλουμε 4 κουταλιές της σούπας. Τέλεια! Τώρα ανακατεύω πολύ καλά όλα μου τα υλικά. Ουσιαστικά θα γίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σος. Πραγματικά με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κοιτάξτε.
ενδιαφέρον και στο χρώμα, έτσι πολύ ωραίο για σαλάτα, και εννοείται στη γεύση, γιατί όλα αυτά τα υλικά ταιριάζουν τέλεια καταπληκτικά μεταξύ τους. Πάρα πολύ όμως. Και αφού ολοκληρωθεί, τελευταίο βήμα είναι να περιχύσω πάνω στη σαλάτα το dressing αυτό. Και τέλος, με πάρα πολύ προσοχή, να το ανακατέψω και να πάει παντού, σε όλες μου τις πατάτες. Τώρα, εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Ανακατεύουμε πάρα πολύ απαλά, με πολύ απαλές κινήσεις, γιατί δεν θέλουμε να θρηματιστούν οι πατάτες, εντάξει. Θέλουμε δηλαδή να πάει παντού το μείγμα, αλλά με πάρα πολύ προσοχή. Έτοιμη λοιπόν η πατατοσαλάτα μας, πεντανόστιμη. Ιδανικά θα πρέπει να την κρατήσετε στο ψυγείο, διατηρείτε στο ψυγείο, αν και είμαι σίγουρη ότι είναι τόσο νόστιμη που θα την καταναλώσετε πάρα πολύ άμεσα, γιατί και μπορεί να συνοδεύσει κάθε σας γεύμα και πραγματικά ίσως και να σταθεί καταπληκτικά σε ένα μπουφέ που θα κάνετε, σε ένα τραπέζι που θα κάνετε, είτε ακόμα και στο μεσημεριανό σας. Και εγώ έχω να σας πω τώρα, αφού κλείσουμε, ότι έχω βράσει 2 κιλά πατάτες, γιατί μας δεν μας φτάνει 1 κιλό αυτό. Δηλαδή τώρα για βράδυ, όπως θα καθίσουμε, διότι βράδυ τραβά το βίντεο αυτή τη στιγμή, όπως θα καθίσουμε το βραδινό, θα τελειώσει. Και επειδή αύριο έχω κόσμο το μεσημέρι, έχω κάνει άλλο 1 κιλό πατάτες και μόλις κλείσουμε και αφού φάμε, θα κάτσω να κάνω άλλη μια ίδια παρτίδα για τους φίλους μας, που θα φάμε και θα ψήσουμε όλοι μαζί. Οπότε λοιπόν, σας χαιρετώ, περιμένω εννοείται σχόλια, εντυπώσεις. Εάν σας άρεσε, θα χαρώ πάρα πολύ να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους και τις φίλες. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι καταπληκτικό να μοιραζόμαστε ιδέες και συνταγές με αγαπημένα μας πρόσωπα. Εννοείται ότι θα σας περιμένω αύριο το βράδυ στο live και φυσικά θα με βρίσκετε κάθε Κυριακή στις 9.30 εδώ με νέο θέμα. Πολλά φιλιά και καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας!